Πώς αντιμετωπίζει η Βασιλεία την κλήρωση με τον ΠΑΟΚ. We know that PAOK is a very strong team, but we are as well. They are not easy teams to qualify. Every team gives everything to reach the next round. I think the most important thing is that we keep a cool head at all the time and stay focused. Our experience from the last year Champions League campaign will help us as well. We absolutely want to qualify for the group stage of the Champions League. Ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατή ομάδα, αλλά εξίσου δυνατή ομάδα είμαστε και εμείς. Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι για να περάσει τον επόμενο γύρο. Κάθε ομάδα δίνει τα πάντα για να φτάσει στον επόμενο γύρο τη Champions League. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να διατηρήσουμε την ηρεμία μα και την αυτοσυγκέντρωσή μα καθ' όλη τη διάρκεια των δύο αγώνων. Η εμπειρία μα από την περσινή μα συμμετοχή στο Champions League συγκριτικά μα βοήθησε πολύ. Θέλουμε οπωσδήποτε και φέτο να περάσουμε στου ομίλου Champions League. Τι ξέρετε για τον Μπάοκ και το ελληνικό ποδόσφαιρο? Ο Πάουκ like so πήρε τη δεύτερη θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι, ξεπερνώντα πολύ γνωστέ και παραδοσιακέ δυνάμει του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπω ο Παναθναϊκό και ο Ολυμπιακό Πειραιά, που έπαιξαν επίση πολλά διεθνή παιχνίδια στο παρελθόν. Θέλω να πω ότι είμαστε ενήμεροι για τον αντίπαλό μα και παίρνουμε πολύ σοβαρά τα δύο μεταξύ μα παιχνίδια. Γνωρίζετε παίχτε του ΠΑΟΚ. Ξέρουμε όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ και ειδικά τον Μπρίγιοβιτς που γεννήθηκε στην Ελβετία και έπαιξε στο Ελβετικό Πρωτάθλημα. Ποιοι είναι οι στόχοι της Βασιλείας για τη νέα σεζόν? And we must win our games in the round. Ο βασικός στόχος μας είναι να ξαναπάρουμε το ελβετικό πρωτάθλημα και φυσικά θέλουμε να συνεχίσουμε σε διεθνές επίπεδο. Το πρώτο βήμα είναι να περάσουμε στους ομίλους Champions League και στη συνέχεια να κερδίσουμε τα παιχνίδια τους ομίλους για να προκριθούμε στον επόμενο γύρο. Τι έχετε ακούσει για το γήπεδο του ΠΑΟΚ؟